καθήλωσε το κοινό ο Σταύρος Ξαρχάκος. Ο κορυφαίος συνθέτης σήκωσε την αυλαία του πρώτου φεστιβάλ των τυχών, που διοργανώνει ο Δήμος Ηρακλείου με στόχο την ανάδειξη και ενσωμάτωση των ενετικών τυχών της πόλης στην πολιτιστική ζωή του τόπου. Ο αηκίνητος Σταύρος Ξαρχάκος παρουσίασε διευθύνοντας την ορχήστρα του με το δικό του μοναδικό τρόπο ένα πρόγραμμα με τραγούδια σταθμού στην πολιετή και συγκλονιστική του πορεία, με τον Δημήτρη Μπάση και την Ηρώ Σαΐα να μαγεύουν με τις ερμηνείες τους το πολυπληθές κοινό που από νωρίς κατέκλυσε το κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης. Συγκλονιστικό ήταν και το φινάλε της συναυλίας, όταν ο ίδιος ο Σταύρος Ξαρχάκος, εμφανώς συγκινημένος, αφιέρωσε τον ερωτόκριτο στον Νίκο Ξυλούρη, σκορπώντας ρίγη συγκίνησης, αναγκάζοντας το κοινό σε ένα θερμό παρατεταμένο χειροκρότημα. Με το φίλο μου τον Νίκο. Τον Ξαρονίκο. Νωρίτερα στα πλαίσια του φεστιβάλ, η Φιλαρμονική Ορχήστρα του Δήμου σε μια πρωτότυπη μουσική διαδρομή στα τείχη από την πύλη Βιτούριος και το δασάκι του Προμάχωνα Ιησού ερμήνευσε μοναδικά υπέροχες μελωδίες του Μίκη Θεοδωράκη, του Μάνου Χατζηδάκη και άλλων μεγάλων συνθετών. Το Φεστιβάλ των Τυχών, που περιλαμβάνει εκθέσεις, συναυλίες, θεατρικές και μουσικές παραστάσεις, αλλά και ξεναγήσεις, συναντήσεις και αφιερώματα, συνεχίζεται και σήμερα και θα ολοκληρωθεί στις 10 Σεπτεμβρίου.